των drones γίνεται ολοένα και πιο μαζική, οθώντας τους κατασκευαστές τους στην ενσωμάτωση απίθανων δυνατοτήτων. Πιο πρόσφατο παράδειγμα, ένα drone που κινείται με απλές μόνο κινήσεις των χεριών σας, γνωρίζει πάντα που βρίσκεστε και επιστρέφει σε εσάς όταν το καλέσετε. Η εταιρεία που το λανσάρει το χαρακτηρίζει έξυπνη υπτάμενη κάμερα και όχι τυχαία, αφού είναι σε θέση να τραβά βίντεο υψηλής ανάλυσης. Το μεγάλο πλεονέκτημά του, ωστόσο, είναι το μέγεθός του, περίπου 140 εκατοστά, και το βάρος των μόλις 300 γραμμαρίων. Το καθιστούν πραγματική μινιατούρα, επιτρέποντάς του να προσγειώνεται ακόμη και στην παλάμη σας. Μπορεί να πετά για περίπου 16 λεπτά με μία μόνο φόρτιση της μπαταρίας του, ενώ είναι σε θέση να ανοιχνεύει και να αποφεύγει τα επόδια μπροστά του χάρη στο GPS του. Από το 2016 έχουν μία θέση πλάι στον Πικάσο και τον Πόλοκ στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης. Ο δημιουργός των πρώτων 176 emoji δεν έβγαλε ποτέ χρήματα από αυτά. Κέρδισε ωστόσο μία θέση στην ιστορία, καθώς έφτιαξε την πρώτη οπτική γλώσσα. Τη χρησιμοποιούν περίπου 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, το 95% δηλαδή του παγκόσμιου ψηφιακού πληθυσμού. Το 1999, ο Σικετάκα Κουρίτα, με σπουδές οικονομίας και μικρή σχέση με το design, εργαζόταν σε μία ιαπωνική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Τότε τα κινητά επέτρεπαν την αποστολή μηνυμάτων με ελάχιστους μόνο χαρακτήρες. Εμπνευσμένος από τα ιαπωνικά ιδεογράμματα και την τέχνη των μάγκα, ο Κουρίτα έφτιαξε το πρώτο του ψηφιακό ιδεόγραμμα με διαστάσεις 12x12 πίξελ. Το διεθνές ταξίδι τους άρχισε το 2011 χάρη στην Apple, που τα συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στο iPhone. Ο Κουρίτα δεν μπορεί ακόμη να πιστέψει την παγκόσμια επιτυχία που είχε η ιδέα του. Πιστεύει όμως ότι το επόμενο στάδιο για τα emoji θα είναι η τοπικοποίηση και η προσαρμογή τους στις ανάγκες κάθε γλώσσας. Όσο για να αλλάξουν πάντως, τα αγαπημένα του θα παραμείνουν το χαμογελαστό πρόσωπο και η καρδιά. Όπως λέει εξάλλου ο ίδιος, με μία καρδιά στο τέλος, οποιαδήποτε αρνητική φράση αποκτά θετικό χαρακτήρα. Wi-Fi σε όλους τους δημόσιους χώρους, στην υπηρεσία των τουριστών και των κατοίκων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκάλυψε το σχέδιο για τη δημιουργία χιλιάδων hotspots, ώστε κάθε ευρωπαϊκό χωριό και πόλη να αποκτήσουν ελεύθερη ασύρματη πρόσβαση στο ίντερνετ μέχρι το 2020. Η δέσμευση είχε έρθει βέβαια τον περασμένο Σεπτέμβριο, διαστόματος του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker. Τώρα όλα τα ευρωπαϊκά όργανα από κοινού υιοθετούν την πρωτοβουλία Wi-Fi for EU, ασύρματο ίντερνετ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, η υλοποίηση της οποίας θα κοστίσει περίπου 120 εκατομμύρια. Σύμφωνα με το σχέδιο, που αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες, περίπου 6 με 8.000 hotspots θα δημιουργηθούν από τις κατατόπους δημοτικές αρχές με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Η χρηματοδότηση, ωστόσο, αφορά μόνο την εγκατάσταση και τον εξοπλισμό. Τα κόστη για τη λειτουργία και τη συντήρηση των συνδέσεων θα βαρύνουν τις τοπικές και τις εθνικές κυβερνήσεις.